Μέσα σε πανηγυρισμούς και άφθονη σαμπάνια, το Μεταξοχώρι γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Β2 ΕΕ και την άνοδο στην Α2 κατηγορία. Ένα πρωτάθλημα αίτητο για το σωματείο, έχοντας απολογισμό 19 νίκες, 5 ισοπαλίες και καμία ήττα. Ασφαλώς μια μεγάλη επιτυχία για το ανίκητο Μεταξοχώρι, τον Νίκο Μανιόλο και τους ποδοσφαιριστές, τον πρόεδρο Ανδρέα Χερέτη και τη διοίκηση που δημιούργησαν μια τρομερή ομάδα. Ζήσαμε ιδιαίτερες στιγμές φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Επιτεύχθηκε ένας στόχος ο οποίος δεν τον είχαμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Πρώτη φορά γίνεται εδώ στο χωριό κάτι τέτοιο. Γενικά είναι και από τα πιο σπάνια να συμβαίνουν, σε όποια κατηγορία και να παίζεις. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είχα αυτούς τους ποδοσφαιριστές μαζί μου. Και στη διάρκεια της χρονιάς ζήσαμε μόνο καλές στιγμές. Εντάξει, όταν δεν κάνεις και ήττα, μόνο καλά είναι τα πράγματα. Οπότε είμαστε τρεις ευτυχισμένοι. Ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας για το Μεταξοχώρι? Το που έχω πει πολλές φορές ότι σε αυτές τις κατηγορίες, ενώ τις χαμηλές κατηγορίες, υπάρχει πολύ ταλέντο. Όταν αυτό το ταλέντο καταφέρεις και το κάνεις μια παρέα, νομίζω ότι εκεί είναι το μυστικό. Όταν όλα αυτά τα παιδιά γίνουν μια παρέα και παίζουν όλοι για ένα και ένα για όλους. Αυτό καταφέραμε. Και γι' αυτό φτάσαμε στο στόχο με το αίτητο. Είμαστε πολύ περήφανοι. Ήταν ένα σχετικά πολύ εύκολη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Πιστεύω πως είμαστε καλύτερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα. Ούτε είχαμε προβλήματα να έχουμε θέματα αντιπαλότητας. Μας υποδεχόνταν ανθρώποι σχετικά πολύ ωραία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, το Δήμο, την Περιφέρεια κυρίως. Γιατί χωρίς την Περιφέρεια και ο Δήμος ήταν πολύ κοντά στην ομάδα, κυρίως στο χωριό. Πολύ κοντά, από το καλοκαίρι ήταν πολύ κοντά. Εντάξει, την έχουν αγαπήσει και σήμερα είναι εδώ πολλοί άνθρωποι που δεν έχουμε κανένα θέμα. Και το χωριό μας έχει βοηθήσει σχετικά πολύ, παρόλο τη οικονομική κρίση που υπάρχει, που ζορίζονται άνθρωποι. Σίγουρα ήταν μια πετυχημένη χρονιά. Προσπαθούμε εδώ με τα παιδιά από την περιοχή και να φτιάξουμε μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Φέτος το καταφέραμε με το παραπάνω. Η ομάδα έχει δουλευτεί και τις προηγούμενες χρονιές. Κάποια στιγμή είχαμε βάλει στόχο να φτιαχτούμε πρώτα διοικητικά και αυτό και μετά να βγούμε κατηγορίες. Το καταφέραμε φέτος, το καταφέραμε και αίτητοι, ένα συν παραπάνω για το χωριό και για την περιοχή. Όταν φτάσει μια ηλικία, ας πούμε, και μπορείς ακόμα και ανταποκρίνεσαι, πιστεύω ότι είναι χαρά, αλλά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλα αυτά τα παιδιά. Και που είμαστε μια παρέα όλοι και καταφέραμε και φέραμε τα μικρά παιδιά στο γήπεδο. Αυτό ήταν το κέρδος για μας πιο πολύ φέτος. Ήταν το χωριό το Μεταξοχώρι κοντά φέτος σε αυτή την προσπάθεια? Ήταν, και κάθε χρόνο πάντα χρειάζεται μια προσπάθεια παραπάνω. Κάθε χρόνο περισσότερο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Και δίνεις την υπόσχεση ότι του χρόνου θα είσαι στις επάλξεις, η ομάδα σε χρειάζεται? Είμαι, δεν θα είμαι ή απ' έξω θα. Θα είσαι βοηθά, στην ομάδα. Θα είμαι. Ναι, θα βοηθάω και εγώ από τη μεριά μου όπως μπορώ. Και αν χρειαστεί να φορέσεις πάλι τα ποδοσφαιρικά σου παπούτσια. Εντάξει, όχι, λέω, καλά μας είναι. Εντάξει. Εγώ τώρα είμαι 7 χρόνια στην ομάδα, είμαι σαν παιδί του χωριού. Είναι το δεύτερο πρωτάθλημα που παίρνω, αίτητο. Αυτό παίζει σίγουρα το ρόλο του, θα το έχουμε να το θυμόμαστε. Το κλίμα ήταν, εντάξει, ήταν πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα. Είμαι πολύ νεαρή ομάδα, γι' αυτό κάναμε παρέα, δηλαδή και έξω βρισκόμασταν, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Και εντάξει, το χαιρόμαστε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Το Μεταξοχώρι ολοκλήρωσε το Σάββατο με το άνετο 6-0 επί του Αγίου Δημητρίου τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις για φέτος. Καθώς την 26η και τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος έχει ρεπό. Μετά το παιχνίδι με τον Άγιο Δημήτριο, έγινε η απονομή της κούπας του πρωταθλητή από την ΕΕ στο Μεταξοχώρι. Το παρόν από την Ένωση έδωσαν ο Νίκος Τζόρτζογλου, ο Στέλιος Παπαδάκης, ο Θεόφιλος Αστράνης και ο Βαγγέλης Πετούσης. Μαζί με το πρωτάθλημα να πάρει και ένα τεράστιο βραβείο, αυτό που σήμερα λείπει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, το βραβείο του ήθους, το βραβείο της υπερηφάνειας, αξιοπρέπειας. Παρέστησαν ακόμα ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων κ. Κοκοσάλης και κ. Κώστας Φασουλάκης και Νίκος Ξυλούρης ως εκπρόσωποι της περιφέρειας Κρήτης.